Καλησπέρα από το κλειστό εδώ στο Κάρβουνο. Σεν Πάουλη. Σπάρταν σαν Σεν Πάουλη για το πρωτάθλημα της Development 2. Δύο αντίθετη για τις δύο ομάδες. Άσκοδο σούτ από το 67. Επιθετικό rebound από το 52. Άστοχη πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Στο νούμερο 15 θα πάρει την εσωτερική. Φύσικο φάουλ. Υπάρχει δικαίωμα. Για δύο ελεύθερες βολές. Τις δύο βολές που εκτέλεσε. Θα γίνει το λάθος από το νούμερο 16. Δεν θα βρει ποτέ το συμπέκτη του. Συμπάω το αμυντικό από το νούμερο 14. Ποδοσφαιρικό το σκορ μέχρι στιγμής. Το νούμερο 14 θα κάνει τον λάθος. Κλέψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Στο 7-2 οι γηπεδούχοι. Στο 3-7 η Σαν Πάουλη. Το 52 θα κλέψει την μπάλα. Θα φύγουν στον συνδυασμό οι γηπεδούχοι. Το νούμερο 16 θα στοχίσει. Το νούμερο 13 το αμυντικό rebound. Θα διευρύνουν το προβάδισμά τους. Θα το κάνουν με το κύριο με τη μαύρη μπλούζα. Να δούμε μόνο τον αριθμό του. Το 16-2 airball. Μπάλα συστημένη στα χέρια του παίκτη των Σαν Πάουλη με το νούμερο 13. Μπάλα κατοχή πάλι για τους γηπεδούχους. Νέο λάθος από το νούμερο 61. Σιγιά 2. Αυτή με τα μαύρα. Από το νούμερο 77 σε σουτ τριών πόντων. Αυτός εδώ και αυτός εκεί. Το 0 με την μπάλα. Με το σορτσάκι το Chicago Bulls. Δεν ξεχωρίζει, ναι. Και ο κύριος με τη μαύρη μπλούζα και το μαύρο σορτσάκι. Να μου πεις και δύο τα μαύρα σορτσάκια φοράνε. Είναι το 2. Θα στοχίσει το 13 σε άλλο ένα αμυντικό rebound. Το σκορ είναι στο 0-3. Το νούμερο 15 θέλησε να δει να βρει το συμπέκτη του. Το νούμερο 2 δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Mm-hmm.
Πάνω στη γωνία για 2. Το νούμερο 61 ο Αμοριανός θα στοχίσει. Σωστού 2 πόδινα από τη γωνία. Το 3-0 παραμένει. 5-53. Βήματα. Μετετζόγλου Κωνσταντίνος με το νούμερο 13 στην παράβαση. Θα γυρίσουν την μπάλα με υπομονή, θα την περάσουν. Καλά από το νούμερο 16. Το δίνει το Μετσελόγλου. Δύο στα πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Έχει εμφανιστεί κι άλλος χωρίς εμφάνιση, μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Το 2-3 παραμένει. Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά, 5 λεπτά της πρώτης προφής αναμέτρησης. Σουτιά 3 από το νούμερο 52. Άλλο ένα αμυντικό rebound από τον Μετζελόπουλο, με τον Τζόγλου, με το νούμερο 13. Νούμερο 2 θα περάσει στο μπάγκο και το νούμερο 13. Στο παρκέ έχει περάσει το νούμερο 5 και το νούμερο 51. Σουδιά 3, σίδερο, αμυντικό ριμπάδο το νούμερο 15. Το πέφτει στο σύνολο. Ήταν το νούμερο 16. Το νούμερο 5 θα στοχίσει. Στα χέρια του παίκτη με το νούμερο 16. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Το 5 κατέβασε το αμυντικό. Γρήγορος ρυθμός. Τα συστήματα έχουν πάει περίπατο. Ένα running gun παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Σουδιά 2, εύστοχο από το νούμερο 4, από τον Πανταζή, ο οποίος θα βάλει μπροστά την ομάδα του στο συν 3. 2-5, 2-59 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σουδιά 2, εύστοχο από το νούμερο 61. Αμοριανός ο πρωταγωνιστής της φάσης που μόλις παρακολουθήσαμε. Την μπάλα χαμηλά, το 15 κεράρι του Λούρης και 4-7. Σταθερά το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Έξω από τη γραμμή των 6-5, το νούμερο 0 ο Γαλαριώτης θα βρει στόχο και θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου δεκαλήπτου. Σουλούρης για 2. Άστοχο το 15. Διθετικό rebound από το νούμερο 5. Θα στοχίσει. Μάλιστα. Παπαγεωργίου ήταν ο σκόρερ και τα βάλει μπροστά την ομάδα του με 2. Έχουν βάλει δύσκολα στους Spartans. Η Σαν Πάουλη το 0 αστόχησε στο γραμμή των 6-55. Το 5 κατέβασε άλλο ένα αμυντικό rebound και βοηθήσει πάρα πολύ τον Παπαγεωργίου. Το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού.
Το νούμερο 4 θέλει να βρει το νούμερο 51. Εκείνος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Την νέα αλλαγή, το 15 Κουλούρης πέρασε εκτός. Το νούμερο 11 πέρασε στο παρκέ. Το 61 θα κάνουμε βήματα. Κάει ο Μαριανός, όσο και να διαμαρτύρεται, ο Ρεφ ήταν μπροστά στη φάση. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό, 52 για την ακρίβεια. Το 5-2, άστοχο, 61 το αμυντικό. Ο Μαριανός βοηθάει και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέτου. Κοκκινός για 3. Με το νούμερο 1. Τι πήγε να βάλει ο Μάριος εκεί με ταμπλό. Κόκκινος όνομα και πράγματα. Μας τα πέτρει το παιχνίδι. Δεν μιμήθηκε το Σλούκα. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί. Το νούμερο 16 αστόχησε, πήρε το αμυντικό rebound και κέρδισε το foul από το νούμερο 2, τον Δατσέρη. Ο Δημήτρης ο Μετζελόπουλος θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έστωχο στην πρώτη. Το φωστή στη δεύτερη. Το 9-9 το σκορ. Θα γυρίσουν την μπάλα. Ο Μάριος θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει το νούμερο 1. Η μπάλα από τα χέρια παίκτη των Spartans. Θα βγει έξω στο σπίτι κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Κόκκινος έτοιμος να τον πουπουνίσει και πάλι. Το τέλος της επίθεσης. Αστοχός. Δεν έχουν καλά οι δηλώσεις του το παιχνίδι. Πρέπει να τις κόψουμε σιγά σιγά. Να παίρνουμε από άλλο παιχνίδι δηλώσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Σκούδια 3, το 4 στόχισε, το 2 το αμυντικό. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Μάριου. Ποιος θα πάρει το φάουλ. Έτσι είναι με τις μεγάλες παίκτες. Αφήνουν πίσω τις κακές στιγμές και προχωράνε. Την μπάλα χαμηλά. Το νούμερο 2 θα κάνει λάθος πάσα. Θα κλέψει το νούμερο 16. Θα διασχίσει όλο το γήπεδο. Θα προσπαθήσει. Το 61 θα πάρει το επιθετικό και θα πάρει το φάουλ το νούμερο 51. Το 61 για 2. Από τα χέρια
του GGG με το νούμερο 51 θα περάσει και πάλι στην κατοχή των κατοίκων. 9 δευτερόλεπτα στην κατοχή του. Τα τώρα. Έντε. Άρα πολύ όμορφη πάσα. Θα μπορούσε να είναι και assist, αλλά τα κάνει ματάρα το νούμερο 4, ο Τζουμάς. Θα το δει στο βίντεο και θα του αρέσει καθόλου. Θα δει. Σουπιά 3, από το νούμερο 3, από τον Τωρόπουλο. Ας το χύσει. Φάου θα κερδίσει το νούμερο 16 από το νούμερο 3. Έχουμε αλλαγές, το νούμερο 52 θα κάτσει στον πάγκο, το νούμερο 77 θα περάσει στη θέση του. Φάουλη. Το νούμερο 2 θα βρει αυτό το φάουλ. Ο Βλατσέρης. Σε Τσούμας. Θα έχει την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Έχω την εντύπωση για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Η πρώτη ευκαιρία χάθηκε. Για να δούμε αν στη δεύτερη θα είναι πιο ικανός και πιο τυχερός. Χρειάζονται και τα δύο στο μπάσκετ. Ειδικά το πρώτο. Άσοδος στη δεύτερη, αμυντικό από το νούμερο 2 του Μεγαντσέρη. Και από εκεί σε ποιον άλλον. Το γύριο με το νούμερο 1, το κοκκινό. Πουλούρης με το 15 για 3. Θα εξτοχίσει 9-12. Μάλιστα, στο συν 3 και πάλι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι φοβερή ασίστα το νούμερο 61, τελικός αποδέκτης της μπάλας το νούμερο 16, 11-12. Να λοιπόν που σιγά σιγά και οι δύο ομάδες αρχίσουν και βγάζουν όμορφες φάσεις στο παρκέ. Κοκκινός για 3, θα μπει τώρα, ούτε τώρα, 0-3 από τον Μάριο. Η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Βαλαριώτη, του Χριστού, με το 0. Κουλούρης για 3 κι αυτό, παραλίγο. Το 15 στόχισε, το 4 το αμυντικό. Ελεύθερες βολές. Θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει ο Ζαφυρόπουλος. Θα εκτοχίσει στην πρώτη. Άσοδος στη δεύτερη. Πέντε και 36 για το τέλος. Αλλαγές. Το νούμερο 13 από Σαν Πάολο θα περάσει στο παρκέ. Το νούμερο 2 θα περάσει εκτός ο Λατσέρης. Έχουμε φάουλ από ποιον. Από την εντύπωση το νούμερο 4 στον κεδοφύρι του. Στον εφηδιασμό θα πετύχει το καλάθι ο Μοριανός ο σκόρερ και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Yeah. 13, 12, συν 1. Χρειάστηκαν 15 λεπτά ακριβώς για να βρεθούν σε θέση οδηγού του κυπεδούχη. Το νούμερο 16 θα κλέψει την μπάλα. Μια σκίση όλο το γήπεδο, εξαιρετική ενέργεια από τον Μετζελόπουλο. Να λοιπόν το
προβάδισμα 3 πόντων, 15-12. Λοιπόν, τέλος time out. Κατέρα από τους δύο πάγκους. Κουλούρης. Το νούμερο 4 θα πάρει το φάουλ από το νούμερο 0, τον Γαλαριωτή, τον Χριστό. Γίνει το λάθος, τον 4 έκλεψε την μπάλα ο Τσούμας. Κουλούρη, την μπάλα θα περάσει εκτός. Επίθεση 18 δευτερολέπτων. Ο Λουκ πάσα στο Τσούμα με το νούμερο 4. Έξω από τη γραμμή των 6.75 και θα δώσει προβάδισμα. 6 πόντους στην ομάδα του. 18-12. Ο Κουλούρης με το 15 δεν θα απαντήσει, το 0 θα κατεβάσει άλλο ένα αμυντικό rebound. Οι Spartans φαίνεται να βρίσκουν ρυθμό, το 15 την assist, το 61 ο Αμοριανός. 16 την assist, 61 ο scorer. Συνεργασία με Τζελόπουλου και Αμοριανού. Και 20-12. Στο σύν 8 ήταν να μην μπουν μπροστά. Το νούμερο 13 σε σούτ, αλλά Δημήτρης Ζωμαντής. Ο άλλος τα βάζει όλα. Ένα κανέρμπολ. Έχουμε time out. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Και πάλι στο παιχνίδι μας. Στο 20-12 το παιχνίδι. Το νούμερο 14 μετά από πάσα που δέχτηκε από τον Αμοριανό με το νούμερο 61. Το νούμερο 14 ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Σε ένα σκοτωμένο τρίποντο θα στοχίσει το 15, το 14, το αμυντικό. Τι πάνε σε ποιον άλλο. Το ματιάκαμε. Ο λάθος από το νούμερο 16, το Μετζελόπουλο. Εμείς θα κάνει βήματα από την εντύπωση. Το πολύ καλά την έχω. Κάνει το σταυρό του. Όσο και να τον κάνει. Θα ήτανε. Δεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μπήκαμε ήδη στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Μεγαλοκτεπέσα την κάπα από το νούμερο 13 στο νούμερο 61. Νούμερο 4 θα το παίζει σε επιθετικό φάουλ. Τα δύο τεσσάρια βλέπηκαν στη συγκεκριμένη φάση. Ζης και Τσούμας δώσαν και τα χέρια. Το νούμερο 16 έκανε το λάθος. Έκλεψε την μπάλα το νούμερο 0 ο Καραβάς. Νούμερο 15 ο Κουλούρης για 3. Δεν θα κουτάνει το χαρτί την μπάλα. Παπαγεωργίου με το νούμερο 5 θα κουμπίσει το επιθετικό rebound. Το νούμερο 4 θα του κάνει. Σε εκείνον χρεώθηκε. Εξτοχός. 13ος πόντος, επιτέλους εκολλήσαν από το 12.
Για να δούμε αν είναι αυτή η εύστοχη βολή. Σημάνει και την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είναι εκτός παιχνιδιού εδώ και λίγα λεπτά. Ο κίνος κάνει το λάθος, αντεπτύγει την τεχνική ποινή, χειροκροτάει και μετά την τεχνική ποινή φλεκτάρει και με μία δεύτερη. Μη πούμε καλύτερα τι θα σκεφτεί αν δεχτεί και δεύτερη τεχνική ποινή. Λοιπόν, Μετζελόπουλος στις βολές, 51 δευτερόλεπτα για το τέλος. Άστοχος στην πρώτη. Ήταν η βολή της τεχνικής. Η μπάλα θα επανέλθει κάτω από τη ρακέτα για την παραφορά. Παραλίγο το λάθος. Πάλι ήταν ασυστημένη σε εμάς. Μην το μην ξεχίζουμε. Νούμερο 57. Το νούμερο 0 για 3. Στεφάνι, κόκκινο στο αμυντικό. Το νούμερο 0. Θα πάρει και το φάουλ από τον. Το φάουλ το πήρε από το Χρήστο το Γαλαριώτη. Το νούμερο 0, σε εκείνον χρεώθηκε. Έχουν συμπληρώσει 5 ομαδικά, έχουν συμπληρώσει 5 ομαδικά. Ο Μάριος είναι ήδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Και για να δούμε αν θα επιβιώσει αυτό το τίτλο, το οποίο όταν έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν χάνουν πολλές. Ο Μάριος κάπου άλλο έχει το μυαλό του απόψε. Θα εκτοκίσει στη δεύτερη επιτέλου, στο μάτος το πιχτάκι. Η 14 διαφορά στους 6. Βήματα, πήγε μία, πήγε δύο, πήγε τρεις. Έπρεπε την άλλη να την μοιράσει έξω από την γραμμή των 6 και 55. Περιμέναν τρεις παίχτες. Ο Αμαλιανός ο αρνητικός πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης φάσης. 4, θα τον μπουμπούνισε ο κόκκινος, είμαστε σίγουροι. Στόχισε το νούμερο 1 σε σούτ των πόντων. Αγκαλιάζει και τους αντιπάλους. Το συμπάθουν όλοι στο μισθό, λογικό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. 20-14 το σκορ του πρώτου μικρόνου. Λοιπόν, έναρξη δευτέρου μικρόνου. Το 4-3. Ο Τσούμας θα στοχίσει. 51-1, 2, 11 και 3 για Σεν Πάουλη. 4-16, 77-52 και 0 για τους γηπεδούχους. Πατήσανε γραμμή. Το νούμερο 3 έχω την εντύπωση. Το 51 και επιθετικό.
ο Κατσέρης. Πολύ όμορφη αλλαγή παιχνιδιού, το νούμερο 0 αστόχησε στους συνδυλίων κόντων. Σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. Βήματα, το νούμερο 3. Ο Καραμπάς μιμήθηκε το συμπαίκτη του στην προηγούμενη φάση. Έχουμε νέες προσθήκες στην απόψινη αναμέτρηση. Θα χρειαστούν κάποιο αριθμό παιχνιδιών για να βρουν τον αγωνιστικό ρυθμό που θα τους οδηγήσει να βελτιώσουν το ρεκόρ τους μέχρι το 3-7. Πήγε στον εμβριασμό, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. (24-14) Το νούμερο 1 κόκκινος αστόχησε, επιθετικό ριμπάουντ από το νούμερο 51. Δεν έχουμε την καλύτερη οπτική γωνία με το ταμπλό του γηπέδου εδώ που βρισκόμαστε. Βάλτε ρε παιδιά και ένα απέναντι να μας ευκολύνετε τόσο πιστό. Λοιπόν, ο κόκκινος θα κάνει το λάθος. Έχουμε αλλαγές. Το νούμερο 0 στο παρκέ, το νούμερο 3 στο μπάγκο. Έχει την μπάλα σε εκείνο το σημείο ακριβώς που δεν υπήρχε παίκτης. (13) δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης των Σεν Πάουλι. Κόκκινος. Ο νούμερο 0 θα κοφεί από το παίκτη τον Γαλαριώτη τον Χρήστο, επίσης με το νούμερο 0 από τους γηπεδούχους. Έχουμε αλλαγές. Το νούμερο 2 θα περάσει στο μπάγκο, Παπαγιωργίου με το 5 στο παρκέ για Σεν Πάουλι. Λάθος από 51. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχω την εντύπωση ότι το κλέψιμο τη προηγούμενη φάση το έκανε ο Μετελόπουλος με το νούμερο 16. 26-16. Τους 10 από τη διαφορά πλέον. Το 4 το αμυντικό. Τρεις, airball. Γαλαριώτης Χρήστος με το νούμερο 0 από τον αγωνιστής. Έχουμε αλλαγή. Όχι, εδώ έτσι. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
Κοκκινός το σπίτι, πολύ όμορφα, step back. Αυτά τα κυρία από ποιον άλλον. Από ποιον άλλον. Από τον Βασίλη του Σπανούγκο. Όταν είσαι Ολυμπιακός, τέτοια κάνεις. Τέτοια κάνεις. Μεταμορφώθηκε για μία φάση ο Βασίλης Σπανούγκος. Το νούμερο 16 αστόχησε. Το νούμερο 51 τα αμυντικό ριμπάου. Λέτε να δούμε πράγματα και θάματα από το κόκκινο. Τι θέλαμε και μιλήσαμε, αστόχησε. Επιθετικό ριμπάου από το νούμερο 51, αμυντικό από το νούμερο 0. Το σημείο στο παιχνίδι μας. Το νούμερο 16 θα πάρει το φάουλ. Έχω την εντύπωση από τον Παπαγεωργίου με το νούμερο 5. Έχουμε αλλαγές. Πάμε σε ένα time out πρώτα και θα τις βρούμε μετά. Λοιπόν, 14. Έχω στην βολή το νούμερο 16. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο παρκέ είναι για τους γηπεδούχους. Το 4, το 14, το 61, το 52 και το 77. 1, 3, 5, 0 και 51 για φιλοξενούμενος που θα πετύχουν εσύ τριών πόντων με πρωταγωνιστή τον Καραβά με το νούμερο 3 ήτανε ο Θεοδωρόπουλος. Νούμερο 3 στο πηγανικονίσιο του 95. Αστόχησε. Η μπάλα δεν βρήκε καν στο φάνη. Την προσπάθειά του. Ο κόκκινος με το νούμερο 1 θα αστοχίσει στους τριών πόντων. Το 51 το επιθετικό. Και το νούμερο 0 θα πετύχει στους τριών πόντων. Και θα φέρει το παιχνίδι στους 2. 27. Πάμε για ολική επαναφορά, είναι το ερώτημα. Από το μείον 10 έχουν φέρει το παιχνίδι στο μείον 2. Το 26-16 γίνει 27-25. Θα βγάλει και την άμυνα στο νούμερο 61 θα στοχίσει. Το νούμερο 0 θα μαζέψει το αμυντικό rebound και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνω το παιχνίδι σα ίσα. Κόκκινος. Εντάξει, ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο για το νούμερο 1 τον Σον Πάουλη. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Θα σε στείλω Μάρες σε ομάδα Ευρωλίγκα, σε μεταγραφή. Με τέτοιες εμφανίσεις. Κάτσε να τελειώσει η χρονιά, θα τα κανονίσουμε όλα. Λοιπόν, το νούμερο 61. Θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 29-27. Έχουμε ντέρμπι. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα της προτελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Εκείνος το νούμερο 4 για 3 θα περάσουν μπροστά. Δεν θα τους κάνει το βράδυ ριμπάλα. Θα μαζέψει το αμυντικό ριμπάουτ. Έχουμε παιχνίδι εδώ στο κάρβουνο. Το νούμερο 61 για 3. Έρμον, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 29-27, στο συν 2 η γηπεδούχη. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου. Εδώ θα κρυθούν τα πάντα, 4-16-52. 61-14 για γηπεδούχους, 4-51-5-1-3 για Σον Πάουλη. 16 θα κάνει το λάθος, το 3 θα κλέψει. Για να δούμε, θα γίνει η έκπληξη. Ο
Βλέπετε βέβαια την αντρογνωστικά. Σου για τρεις. Το 3 θα στοχίσει. Το 16 αμυντικό. Θα βγάλει και την ασίς. Ο Μογιανός θα αφήσει την μπάλα. Το νούμερο 61. 31. 27. Παιδιά λίγο κάτω, λίγο κάτω. Το 16 θέλησε να βρει το συμπέκτη του, τον Τσούμα, το νούμερο 4 εκείνος δεν συγκράτησε την μπάλα, τα βάζει με τον εαυτό του. Σύρωθηκε και το φάουλ, το νούμερο 52 το χρεώθηκε ο Σάσαρης ο Παναγιώτης πάνω στον Παπαγεωργίου με το νούμερο 5. Καθίστε κάτω. Λοιπόν, κοκκινός. Θα στοχίσει το νούμερο 1, για την ακρίβεια θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έξω το συγκρότη. Ένα, 28, στροφή στη δεύτερη. Λοιπόν, 8 λεπτά μένουνε. Τελειώσει το παιχνίδι. Δέρμπι έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Λύσει με την μπάλα. Το νούμερο 52 θα στοχίσει. Κουλούρης με το 15. Κατεβάσει το αμυντικό rebound. Θα έχουν την ευκαιρία. Είναι πάλι να ρίξουν τη διαφορά. Μπορούν ακόμα και να ισοπαρίσουν. Τέσσερα θα στοχίσει, άλλο ένα επιθετικό rebound από το νούμερο 51, ο οποίος κάνει θράψη στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Το νούμερο 16 θα πάρει την μπάλα, θα διασχίσει το γήπεδο, θα πάρει το φάουλ από τον κοκκινό, το νούμερο 1. Λοιπόν, το νούμερο 5 από τον Παπαγεωργίου θα περάσει στο μπαρκέ, το νούμερο 2 θα περάσει στο... θα φύγει από τον μπαρκέ από τον Παπαγεωργίου και θα μπει το 2. Το 14 από ο Σπάρτανς βγήκε εκτός, το 0 πέρασε στο παρκέ. Για να δούμε αν θα φέρει το παιχνίδι σα ίσα.
Τώρα δε η μπάλα. Τον έκλεισε. Σουδιά 2, 61. Σαν μπάλου θα περάσει εκτός, συγκεκριμένα του Δατσέρι με το 2. Αμυναζόμενος ο φιλοξενούμενος και πού το 61 στα ίσα από το νούμερο 13 και στη συνέχεια θα κάνει βήματα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Βιάστηκε ο ψήλος εδώ. Θα να κρατήσει την μπάλα και να τη δώσει. Πανταζή, στα σίγουρα χέρια του Πανταζή, εντάξει, εμείς καλά τα λέμε από εδώ. Έχουν και 35 λεπτά στις πλάτες τους, όχι ακριβώς 35, αλλά κάπου εκεί. 4 για 3, θα πάρει το φάουλ από τον Μπουλούρι, έχω την εντύπωση. Από τον Μπουλούρι είναι, το νούμερο 15. Αυτός κρατήκε το φάουλ. Ο Τσούμας θα έχει δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές. Οτιδήποτε συμβαίνει από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έχει την αξία του. Οι βολές, ένα χαμένο rebound, ένα κερδισμένο φάουλ, το οτιδήποτε. Μικρό ή μεγάλο γίνει στο παρκέ εδώ στο Χάρδινο, σε αυτά τα τελευταία 5-21. Δεύτερη άστοχη ελεύθερη βολή. Ο Τσούμας πέταξε στο γάλατο τον Αχρήστο. Με time out και τις 3 ελεύθερες βολές, το 31-30 παραμένει, 5 και 16 για το τέλος. Τέλος time out, 4-13-51-15-2 για Σεν Πάουλι, 16-52-77-61 και 0. Την κόρη πάντα το νούμερο 0, το 31-30 θα παραμείνει. Νούμερο 61 θα στοχίσει. Το νούμερο 13 θα κατεβάσει το αμυντικό rebound. Για 3 από τον Μπουλούρι, το νούμερο 15 θα στοχίσει. Την μπάλα θα έρθει κατευθείαν στα χέρια του παίχτη με το νούμερο 16. Ο Μετζελόπουλος θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ θα το χρεωθεί ο Μεντετζόγλου Κωνσταντίνος με το νούμερο 13. Το σκορ έχει κολλήσει στο 31-30, 4 και 11 για το τέλος. Έξοδος στην πρώτη. Έξοδος και στην δεύτερη. Πίεση των κυπεδούχων απέφερε κακούς. Στο πλέον κοπικό σημείο της αναμέτρησης έγινε ένα φτηνό λάθος από τους φιλοξενούμενους. 3:54 για το τέλος. Σουτ για 3-0 θα στοχίσει. Μπάλα στο νούμερο 51. Συγκεκριμένη του ήρθε.
Καζής. Το νούμερο 13 θα προσπιθεί. Έπρεπε να πάρει μόνο στην προσπάθεια εκεί. Η πάσα δεν θα περάσει. Κουλούρης για 3 με το νούμερο 15 θα σκοτήσει το κουπάτα από πιο νούμερο 16. Έδωσε λύση στο γόντιο δεσμό. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, θα σκοτήσει. Η μπάλα θα καταλήξει το νούμερο 4 στο κομμαζί, όπως θα πέσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τρέξουν εθνιασμό. Επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. 0 στο Πηλίκο. Το 52 θα κάνει το λάθος. Το 15 θα κλεψεί ο Κουλούρης. Μάλιστα. Φανταζής. Δεν θα περάσει. Το νούμερο 52. Θα πορεία της μπάλας. Έχουμε αλλαγέι. Το νούμερο 51 θα προχωρήσει, ο κόκκινος με το νούμερο 1 στο παρκέ. Κουλούρης, στο μαγαζί. Θα εκτοκίσει το νούμερο 4 των προσεγούμενων. Φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 32-32, μάλιστα. Να δούμε αν θα γίνει η έκπληξη. Το νούμερο 17 θα στοχίσει. Ριμπάντ από ποιον. Το νούμερο 16 τελικός αποδέκτης της μπάλας. Επίδεση 14 δευτερολέπτο. 7 τώρα. 52 για 3. Ούτε τώρα. Ριμπάντ από ποιον. Το νούμερο 2 θα δώσει τη λύση ο Τατσέρης. Και για να δούμε εάν οι φιλοξενούμενοι περάσουν μπροστά. 1:54 για το τέλος. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Κουλούρης για 3. Μέσα! Ο άνθρωπος από τη γωνία το νούμερο 15 θα δώσει προβάδισμα των μακριών κόντων. 1:39 για το τέλος. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Το 4, το 0, το 16, το 52 και το 61 για τους άσκους. 61 θα κοπεί από το νούμερο 5. 5, 4, 1, 15 και 13 για τους μαύρους. Το οποίο προηγούνται με 3 πόντους. 32, 35 φίλε. Στο συν 3 μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Το 61 θα στοχίσει. Παιδιά, 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 λίγο κάτω, λίγο κάτω. Κάτω, 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 κάτω. Δεν βλέπεις και τον Σιλούκα με την Εφές, εντάξει, κάτσε κάτω. Το βλέπεις από εκεί. Λοιπόν, 46 και 4 για το τέλος. 32, 35, στο συν 3. Μπάλα από τα χέρια του Μαντετσόβλου με το 13 θα περάσει εκτός. Επίθεση 4 δευτερολέπτων τώρα για τους γηπεδούχους. Είμαστε κοντά στη μεγάλη έκπληξη. Άμα πει αυτή η άμυνα το 16 για 2. Άστοχος. Το 5 το αμυντικό. Λοιπόν, απομένουν 26 δευτερόλεπτα. Τα 18 ανήκουν στους επιλεξενούμενους. Ο κόκκινος πήγε να τελειώσει το παιχνίδι με τρίποντο. Αν έχεις το Θεό σου. Ούτε τώρα θέλουν τρίποντο οι παιδούκοι, πρέπει να κάνουν ένα φάουλ. Θα πάρει το φάουλ το νούμερο 61. Στη νίκη. Στο και στη δεύτερη από τέτοια παίκτη φιλοξενούμενο να μην πάρει να περάσει εκτός.
4 για το τέλος. Αναφορά θα γίνει κάτω από το καλάθι. Είναι μόνος του. Θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Θα κοπεί στα ίστα και πάρει το φαουλ. Για να δούμε ρε τώρα τι έχουν δώσει. Έχω την εντύπωση. Είναι εντός ή εκτός. Το έδωσε. Εντός ήταν. Βάλει, πάμε παράταση. Αν τη χάσει, Σον Πάουλη θα σταθεί. Θα πάρουν μια τεράστια νίκη. 34-35. Τέταρτη νίκη για την παρέα του Μάριου Κόκκινου.